Οι πρόσφατες εξελίξεις της ΕΥΠΑ και η ποινικοποίηση των αμβλώσεων αποδεικνύουν τη μεγάλη σύμψη στην οποία έχει φτάσει ο καπιταλισμός, όπου στο βωμό του κέρδους αμφισβητούνται κατοχυρωμένα δικαιώματα των γυναικών, όπως της άμβλωσης. Βέβαια, στο ίδιο βωμό θυσιάζονται κοινωνικές ανάγκες όπως η προστασία της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών, η οποία ξεκινά ήδη από την παιδική ηλικία, από τα μαθητικά και φοιτητικά χρόνια μιας νέας γυναίκας. Σήμερα, ναι, υπάρχουν όλες οι ηλικιακές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να προστατεύεται από μικρή ηλικία μια νέα γυναίκα, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του οργανισμού της, τεχνολογική ανάπτυξη, επιστημονική εξέλιξη, το κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους λειτουργεί σαν φρένο στην ολοκληρωμένη γνώση και φροντίδα των αναγκών μιας νέας γυναίκας. Για παράδειγμα, αξίζει να αναρωτηθούμε αν μια νεαρή μαθήτρια, μια φοιτήτρια, γνωρίζει πολύπλευρα την πρόληψη ήδη από μικρή ηλικία, μέσω της οικογένειάς της ή μέσω του σχολείου. Στις μέρες μας, η πρόληψη, η αντισύλληψη έχει μετατραπεί σε ατομική υπόθεση, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη ιατρική φροντίδα από το κράτος. Ειδικά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και στα σχολεία, υπάρχει απουσία εξειδικευμένου προσωπικού, προγραμμάτων, σεμιναρίων ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα πρόληψης αλλά και συνολικά ενημέρωσης γύρω από το κομμάτι της αναπαραγωγικής υγείας των νέων γυναικών ή το κομμάτι των αμβλώσεων. Ακόμη, όσο αφορά την ψυχολογική στήριξη, το Κέντρο Ψυχικής Στήριξης των Φοιτητών είναι υποστελεχωμένο με ελάχιστους ψυχολόγους και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι καλύπτουν περίπου μόλις 100 επισκέψεις φοιτητών το μήνα στο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα των Βαλκανίων. Πάνω σε αυτό το έδαφος ανθούν θεωρίες όπως της αυτοδιάθεσης του σώματος μέσα στα αμφιθέατρα, κατά κύριο λόγο της ιατρικής, της ψυχολογίας, των σχολών της ΝΟΠΕ, καταδικάζοντας την ποινικοποίηση των αμβλώσεων με το επιχείρημα «μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με το σώμα μου, είναι δικαίωμά μου», ή ακόμη ότι στη χώρα μας η νομοθεσία είναι δίκαιη και προστατεύει τις γυναίκες σε αυτή τους την επιλογή. Βέβαια, η σωστή καταδίκη της εν λόγω απόφασης δεν καταδικάζει ουσιαστικά τις νέες φοιτήτριες, μιας και κοντόφθαλμα επικροτούν μια νομοθεσία η οποία δεν προστατεύει σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένα μια νέα γυναίκα ή ένα έμβριο. Αλήθεια, πώς είναι μια νέα μητέρα, για παράδειγμα σήμερα, να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές της όταν δεν υπάρχει απαραίτητη οικονομική στήριξη από το κράτος? Πώς μια νέα γυναίκα σήμερα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται όταν δεν υπάρχουν αρκετά στελεχωμένοι βρεφονιπιακοί σταθμοί ή περισσότεροι πλέον είναι ιδιωτικοί? Πώς μπορεί να αποβάλει όλες εκείνες τις αναχρονιστικές απόψεις που πολλές νέες, ειδικότερα με καταγωγή από την επαρχία, κουβαλούν σαν βαρύδια, όταν το ίδιο το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη ψυχολογική υποστήριξη σε μια νέα φοιτήτρια, καθώς και επιστημονική γνώση? Στην πραγματικότητα, δεν λαμβάνεται υπόψη όλο το πλαίσιο κάτω από το οποίο οθείται μια νέα γυναίκα σήμερα στην άμβλωση, όλους εκείνους τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν τις αποφάσεις και τη σκέψη της. Αρκετές φεμινιστικές οργανώσεις, σε πολλές από αυτές που παρεμβαίνουν και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, ονοματίζουν προοδευτισμό, την αυτοδιάθεση του σώματος, άρα και το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, χωρίς όμως να δίνουν πραγματικά λύση σε νέες γυναίκες, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με κρίσιμες δυσκολίες που τους εξαναγκάζουν να κάνουν μια τέτοια επιλογή στη ζωή τους. Η κατάπτυστη αυτή απόφαση του δικαστηρίου των ΗΠΑ στη μήτρα του καπιταλισμού πηγαίνει το τροχό της ιστορίας χρόνια πίσω, αποδεικνύει με τον πιο ομό τρόπο την ανισοτιμία των γυναικών στην υγεία, στην εργασία, στις σπουδές, την ίδια στιγμή που η τεχνολογία και η επιστήμη καλπάζουν. Όση προσπάθεια και να κάνουν τα αστικά επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, η υγεία μιας νέας γυναίκας μπαίνει στο ζυγό του κέρδους και απειλείται όσο συντηρείται η πιο σαφρή νομοτέλεια του καπιταλισμού, η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πραγματικά ελεύθερη θα είναι μια γυναίκα για να κάνει τις επιλογές που ίδια επιθυμεί σε μια κοινωνία όπου θα έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και οικονομική ανεξαρτησία. Σε μια κοινωνία με άλλη οργάνωση της οικονομίας, όπου θα συμμετέχει ελεύθερα στην παραγωγή, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα αποφασίζει ίδια για το αν και πότε θέλει να κάνει οικογένεια, χωρίς να την εμποδίζουν κοινωνικοί και οικονομικοί καταναγκασμοί.
Σε μια κοινωνία όπου η επιστημονική γνώση μεταλαμπαδεύεται σε όλη την κοινωνία, παλάθοντας ανθρώπους ολοκληρωμένους, οι οποίοι συνειδητά μπορούν να επιλέξουν το καλύτερο δυνατό για το σώμα τους και την υγεία τους, έχοντας παράλληλα όλες τις κοινωνικές υποδομές σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής στήριξης. Τα μέλη της ΚΝΕ δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στη διεκδίκηση των αναφέρετων δικαιωμάτων των νέων φοιτητριών, μέσα από την οργάνωση στους φοιτητικούς μας συλλόγους και τους συλλόγους της ΟΓΕ για δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, μηνιαία επιδόματα για όσους φοιτήτριες σπουδάζουν, άμεση ανακαίνιση των δωματιών των εστιών, προκειμένου να μην ζουν σε άθλιες συνθήκες.